θα ασχοληθούμε με το TEDx UOC Ερέθυμνο 2021. Θα συνομιλήσουμε με την κυρία Θεοδώρα Αντωνίου, φοιτήτρια διοργανώτρια. Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα. Γεια σας, καλά είμαι εσείς. Μια χαρά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να μιλήσουμε για το TEDx που έρχεται για πρώτη φορά στην Πανεπιστημιούπολη του Ρεθύμνου, σωστά? Ναι, εγώ ευχαριστώ. Μιας πανελλήνιας εμβέλειας εκδήλωση, είναι γεγονός για πρώτη φορά? Για πρώτη φορά στην Πανεπιστημιούπολη του Ρεθύμνου, ναι. Να μας πείτε, να ξεκινήσουμε λίγο, να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες αναφορικά με το πότε θα πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση, ώρες, ποιοι μπορούν να συμμετέχουν. Ωραία. Το event μας θα διεξαχθεί το επόμενο Σάββατο, 3 Απριλίου, και θα περιλαμβάνει το πρωί 10 με 2 τα workshop και το απόγευμα στις 5 τις ομιλίες και τα performances. Θα μπορεί να το παρακολουθήσουν όλοι, καθώς θα είναι δωρεάν, μέσα από το κανάλι μας στο YouTube. Μάλιστα. Είναι κάπως ξεχωριστή έτσι η συγκυρία φέτος με την πανδημία, ναι. Οπότε θα γίνει διαδικτυακά, σωστά? Ναι, δυστυχώς, αλλά ήταν η μόνη λύση. Ναι. Αναφορικά με το θέμα της εφετινής εκδήλωσης, ποιο είναι? Το θέμα μας είναι η πρόκληση, που κατά εμέ είναι, που έτυχε να είναι πολύ επίκαιρο και είναι μια έννοια που συναντάμε καθημερινά, πιστεύω, στη ζωή μας. Και το TEDx UOC Ρέθυμνο θέλει να δώσει την ευκαιρία στους θεατές να καταλάβουν πώς αυτοί οι άνθρωποι, είτε θα είναι οι ομιλητές μας, είτε θα είναι οι καλλιτέχνες, πώς κατάφεραν να καλλιεργήσουν έναν τρόπο σκέψης και μια στάση πιστεύοντας στον εαυτό τους. Ναι. Έρχονται συνεδρίες με οποιαδήποτε αμφιβολία και τελικά τα κατάφεραν και μάλιστα ενέπνευσαν και άλλους ανθρώπους. Η πρόκληση που πολλές φορές, κυρία Αντωνίου, μας οδηγεί και στην επιτυχία. Ναι, ακριβώς. Οι ομιλητές, άνθρωποι οι οποίοι θα τοποθετηθούν, προέρχονται? Προέρχονται από διάφορους κλάδους, γιατί θέλουμε να δώσουμε μία ποικιλομορφία στο event μας. Είναι από το χώρο, ας πούμε, και του αθλητισμού, ναι. Και από animator βασικά, και από startup εταιρείες και από i4 ανάπτυξη. Γενικά θέλαμε να έχει μια ποικιλομορφία. Οπότε πιάνετε πολλούς κλάδους. Θα είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία για όλους όσους βέβαια συμμετέχουν να δουν μπροστά, να ξεπεράσουν τις προκλήσεις και να δουν τις προοπτικές βέβαια που εμφανίζονται μπροστά τους. Και θέλω να σας ρωτήσω αναφορικά με τους στόχους. Ποιος είναι ο βασικός στόχος της εφετινής εκδήλωσης? Ο στόχος μας ουσιαστικά είναι ουσιαστικά να δώσουμε το βήμα σε ιδέες που αξίζουν να διαδοθούν, είτε αυτές θα ακουστούν μέσα από τις ομιλίες μας, είτε από τα διαδραστικά workshop, είτε από τις καλλιτεχνικές, από τα καλλιτεχνικά δρόμενα που θα πλησιώσουν το event μας. Και επίσης στόχος κυρίως όλης της ομάδας είναι να εμπνεύσουμε κυρίως τους νέους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις δικές τους προκλήσεις, να πιστέψουν στον εαυτό τους και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, όποια και είναι αυτά. Εγώ θα πω βέβαια ότι κάθε κρίση, είτε οικονομική είτε επιδημιολογική, βάζει εμπόδια, αλλά σίγουρα οι ευκαιρίες υπάρχουν. Οι ευκαιρίες υπάρχουν και δημιουργούνται πολλές φορές μέσα και από μία πρόκληση. Βέβαια. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Να πάμε τώρα στο θεσμό του TEDx. Μη κυβερνικός οργανισμός, ξεκίνησε το 1984, σωστά? Ναι. Με βασικό στόχο? Με βασικό στόχο, αυτό που είπα και πριν και αυτό που θέλουμε να κάνουμε κι εμείς, είναι ιδέες που αξίζουν να διαδοθούν. Και πιστεύω ότι είναι τόσο διαδεδομένος και έχει αφήσει τόσο πολύ το στίγμα του ανά τον κόσμο, γιατί έχει μια πρωτοποριακή δομή, έχει μια ποικιλομορφία στο περιεχόμενό του, έχει αποστολή, αυτό που είπαμε και συνέχεια το λέμε, γιατί είναι ιδέες που αξίζουν να διαδοθούν, μέσα από ανθρώπους που θέλουν να το επικοινωνήσουν όλο αυτό το πάθος που έχουν για αυτό που το συγκεκριμένο αντικείμενο που κάνουν και τις ιδέες που έχουν. Και σίγουρα επιθυμείται να γίνει ένας θεσμός η εφετινή εκδήλωση. Θέλει δηλαδή, πάρα πολύ να επαναληφθεί πάλι. Βέβαια και στο Ρέθυμνο.
Θα ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί το Ρέθυμνο έχει να δώσει. Γιατί γίνεται και στα Χανιά και στο Ηράκλειο και δεν είχε ξαναγίνει στο Ρέθυμνο. Οπότε το Ρέθυμνο πιστεύουμε ότι έχει να δώσει τα δικά, κάτι δικό του όλο αυτό. Από τη στιγμή που θα καταφέρετε να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση στο Ρέθυμνο για πρώτη φορά μέσα σε μια δύσκολη συγκυρία, νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι πάρα πολύ εύκολο να καταστεί θεσμός και να συνεχιστεί αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα δράση. Και θέλω να σας ρωτήσω πού μπορούν να σας βρουν, να πάρουν πληροφορίες για την εκδήλωση της 3ης Απριλίου. Βέβαια, μπορούν να μας βρουν σε όλα μας τα social media, TEDx UOC Ρέθυμνο, είμαστε παντού έτσι, και στο site μας, επίσης TEDx UOC Ρέθυμνο. Μάλιστα. Είναι παντού όλες οι πληροφορίες. Και απευθύνεται ένα κάλεσμα, βέβαια, για συμμετοχή. Έτσι, εννοείται, είναι. Βέβαια. Μάλιστα. Κυρία Αντωνίου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία. Εδώ είμαστε για να προβάλλουμε αυτές τις ξεχωριστές δράσεις για όλους τους νέους. Ευχαριστώ πάρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.